Σε προσκυνώ γλώσσα. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στη γλωσσική εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, για τη γλώσσα και πάλι σήμερα ο λόγος. Και θα ήθελα να μας κάνετε τη διάκριση ανάμεσα στο λόγο και την ομιλία. Είναι το ίδιο, ο λόγος και η ομιλία? Ξεκινάμε με τα δύσκολα, μάλλον. Δεν έχετε ανάγκη εσείς. Γιατί αυτή η διάκριση είναι κέρια για όσους ασχολούνται με τη γλώσσα και ενδιαφέρονται για τη γλώσσα. Δηλαδή, όταν λέμε προφορικός λόγος και γραπτός λόγος, δεν είναι ο λόγος που είναι προφορικός ή γραπτός. Η ομιλία, η πράξη είναι που μπορεί να είναι με προφορική μορφή ή γραπτή. Να, αμέσως, μία διάκριση που θέλει πολύ προσοχή. Χρωστάμε, το οφείλουμε στον Φερντινάν ντε Σοσίρ, αυτόν τον μεγάλο γλωσσολόγο, τον ιδρυτή της σύγχρονης γλωσσολογίας, που έκανε τη διάκριση της γλώσσας σε λόγο και σε ομιλία. Μπορούμε να μιλάμε γενικά για τη γλώσσα. Όταν όμως θέλουμε να εστιάσουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο, τότε η διάκριση είναι σε λόγο και σε ομιλία. Στα γαλλικά ο Σοσίρ είπε «langage» και «lang» και «parole». Τα λέω αυτά για αυτούς τους όρους, γιατί αυτοί οι όροι πέρασαν μετά γενικότερα στην ανάλυση της γλώσσας, στο Παρίσι οι στρουκτουραλιστές, οι δομιστές, όλοι ο Μπάρτ, ο Λακάν, ο Φουκώ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, δούλεψαν με αυτή την διάκριση λόγου ομιλίας, όπως δούλεψαν πάρα πολύ με την έννοια του σημαίνοντος και του σημαινωμένου. Πάλι διάκριση που την οφείλουμε στον Σοσίρ. Όπως δούλεψαν με την διάκριση συγχρονίας διαχρονίας. Σοσίρ. Δηλαδή έχουμε τον γλωσσολόγο αυτόν που σε ένα βιβλίο του που κυκλοφορήθηκε μετά θάνατον, φαίνονται αυτές οι βασικές διακρίσεις που τις έγραψαν οι μαθητές του από τα μαθήματά του και δεν έζησε να τις δει στο βιβλίο του. Είπατε κυκλοφορήθηκε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Είπατε κυκλοφορήθηκε και όχι κυκλοφόρησε. Το κυκλοφορώ είναι ότι εγώ κυκλοφορώ. Το αυτοκίνητο κυκλοφορεί, εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, δεν σηκώνεται πάνω να κυκλοφορήσει. Σαν τις μετοχές που λέγαμε τις προάλλες. Ναι. Κυκλοφορείται από τον εκδότη, από εμάς. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ναι, κάπως μια προσοχή ίσως είναι χρήσιμη. Έχετε δίκιο. Έρχεται λοιπόν ο Σοσίρ και κάνει τη διάκριση της γλώσσας σε λόγο και ομιλία. Τι είναι ο λόγος? Ο λόγος, πολύ απλά, είναι η γνώση που έχουμε της γλώσσας. Όλοι μας, στη μητρική μας γλώσσα, έχουμε εσωτερικεύσει, αφομοιώσει ένα σύστημα λέξεων, κανόνων, γραμματικών, συντακτικών, με τους οποίους παράγουμε, δημιουργούμε γλώσσα. Αυτό είναι ο λόγος, το lang του Σοσίρ. Ναι, αλλά ο λόγος, η γνώση, έρχεται να πάρει μία μορφή στην πράξη, στην εφαρμογή. Εκεί πια είμαστε στην ομιλία. Τι είναι η ομιλία? Η γλωσσική πράξη, η γλωσσική εφαρμογή της γνώσης που έχουμε του λόγου. Και πού διαφέρουμε οι άνθρωποι κυρίως? Στην ομιλία. Γιατί η ομιλία του καθενός είναι ατομική του υπόθεση. Και είναι κάτι που έχει σχέση με τις επιλογές του. Γι' αυτό μιλάμε για το ύφος της ομιλίας, προφορικής ή γραπτής. Από φίλους μας, ο τρόπος που μιλάει, η φωνή του, το τι διαλέγει, συχνά μας δίνει την δυνατότητα να τον ταυτίσουμε. Δηλαδή, οι επιλογές του στην ομιλία, στην πράξη, όταν είναι συχνές, δημιουργούν ύφος και τον χαρακτηρίζουν. Στην ομιλία, ενώ στον λόγο, ο λόγος είναι μηχανισμός, είναι σύστημα. Στον λόγο
δεν μπορώ να παρέμβω, γιατί ο λόγος είναι κοινός. Είναι η γλώσσα μας. Το σύστημα το οποίο αποτελεί την ελληνική γλώσσα. Ξαναλέω, σε τρία επίπεδα, στο λεξιλόγιο, στη γραμματική και στη σύνταξη. Η ομιλία είναι όχι κοινή, αλλά ατομική υπόθεση. Είναι πώς ο καθένας μας θα αξιοποιήσει τον μηχανισμό που προσφέρει η γλώσσα για να συντάξει, να δομήσει τον προφορικό του λόγο, λέω, ενώ κανονικά είναι την προφορική του ομιλία και την γραπτή του ομιλία. Δηλαδή την εφαρμογή, την προφορική και την γραπτή. Γραπτή ομιλία, ακούγεται οξύμορο. Ακούγεται οξύμορο και είναι κάτι ασυνήθιστο. Αλλά όταν κανείς θέλει να μπει σε αυτή την διάκριση της γλώσσας, που είναι κέρια, πολύ ουσιώδης, πρέπει να μείνει σε αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, ο λόγος, το σύστημα, δεν είναι προφορικό ή γραπτό. Το σύστημα είναι ένα. Είναι κανόνες. Είναι υλικό. Εμείς τους κανόνες ερχόμαστε να τους εφαρμόσουμε. Το υλικό, το λεξιλογικό, ερχόμαστε να το αξιοποιήσουμε. Mutatis mutandis, που θα λέγαμε, δηλαδή είναι το υλισμικό και το λογισμικό, ο λόγος και η ομιλία. Α, μπήκατε στα δύσκολα και στα μοντέρνα. Σας έχουμε εδώ και μαθαίνουμε. Ναι, θα μπορούσε κανείς, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, mutatis mutandis, να πει ότι ο λόγος είναι το υλισμικό, το υλικό, το hardware, και έρχεται η ομιλία να είναι το λογισμικό, το software. Δεν είναι απολύτως έτσι, γιατί το λογισμικό έχει σχέση με το σύστημα, είναι όνος. Αλλά μία διάκριση αδρομερή, χονδρική, μπορεί κανείς να την κάνει. Επηρεασμένη από τις προάλλες που μας εξηγούσατε πώς μπορούμε να λέμε με ελληνικούς όρους το software και το hardware. Έτσι. Και εμείς έχουμε αυτό το λογισμικό μας και έχουμε όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να πω, και ίσως είναι χρήσιμο, είναι ότι έρχεται μετά από πολλά χρόνια ο Νόαμ Τσόμσκι, ο μεγάλος γλωσσολόγος, ο οποίος παίρνει την διάκριση του Σωσίου σε λόγο και σε ομιλία και μιλάει για γλωσσική ικανότητα και γλωσσική εφαρμογή. Linguistic competence και linguistic performance. Λέει δηλαδή ο Τσόμσκι, αντιστοίχως με τον Σωσίου, ότι αυτό που λέμε γλώσσα είναι δύο πράγματα. Είναι μία γλωσσική ικανότητα που έχουμε και η οποία είναι δυτή. Να παράγουμε λόγο και να προσλαμβάνουμε τον λόγο του άλλου, δηλαδή την ομιλία του. Να παράγουμε και να προσλαμβάνουμε. Αυτό το λέει γλωσσική ικανότητα. Και εκεί είναι που ο Τσόμσκι δίνει την έννοια της δημιουργικότητας. Δηλαδή, όταν παράγω, μιλάω ή γράφω, παράγω την ομιλία μου, την performance, εκεί η ικανότητά μου μου δίνει δυνατότητα να την εμπλουτίζω, να την επεξεργάζομαι πάρα πολύ, να μην χρησιμοποιώ τις ίδιες λέξεις, να τις εναλλάσω, να εναλλάσω τις δομές. Τα διδάσκουμε αυτά και στο σχολείο. Λέμε, κοίταξε, μην επαναλαμβάνεις συνήθως τα ίδια πράγματα συνέχεια μέσα σε μια παράγραφο. Μπορείς να το πεις με άλλον τρόπο. Μπορεί να το πεις με άλλον τρόπο. Το μπορείς να το πεις με άλλον τρόπο, μας το δίδει η γλωσσική ικανότητα, ο λόγος. Η γλωσσική πράξη, η γλωσσική εφαρμογή του Τσόμσκι είναι η ομιλία. Και πρέπει να ασκήσουμε τους μαθητές μας στο σχολείο να είναι καλοί και στον προφορικό λόγο και στον γραπτό λόγο. Βλέπετε ότι λέω συνέχεια προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ θα πρέπει να λέω στην προφορική ομιλία μας και στη γραπτή μας ομιλία, απλώς χρησιμοποιώ κάποιους όρους που είναι πάρα κατά πολύ συνθήκη συνηθισμένοι. Ναι. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ
ανθρώπους να διαμαρτύρονται. Εγώ το αυγό δεν μπορώ να το γράψω με β'. Οπότε θέλω να περάσουμε τώρα στις απορίες των παιδιών και να ακούσουμε τη Στέλλα, η οποία το έχει ακούσει προφανώς, το έχει δει γραμμένο και αναρωτιέται πώς επιτέλους γράφεται το αυγό. Ονομάζομαι Στέλλα, είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Τελικά η λέξη αυγό γράφεται με ύψιλον ή με β'? Ποια είναι η σωστή ορθογραφία και γιατί? Το τελικά τα λέει όλα. Το τελικά τα λέει όλα. Να. Γιατί η Στέλλα έχει δει τη λέξη γραμμένη και με β' και με ύψιλον και μάλιστα στο σχολικό βιβλίο, την σχολική γραμματική την παλιότερη, ήταν πάντοτε με ύψιλον. Όμως, τι συμβαίνει? Ίσως θα εκπλαγούν οι τηλεθεατές μας. Η σωστή γραφή της λέξης είναι αυγό με β'. Εάν πάμε στο ιστορικό λεξικό της Ακαδημίας που έχουν δουλέψει μεγάλοι γλωσσολόγοι, θα το βρουν γραμμένο με β'. Γιατί? Πώς έχει δημιουργηθεί, πλαστεί αυτή η λέξη? Η λέξη είναι από τον πληθυντικό τα ΟΑ. ΟΟ, πληθυντικό, το ΟΝ ήταν στα αρχαία, τα ΟΑ. Γι' αυτό και λέμε σιγά τα ΟΑ, ηρωνικά. Ναι, ναι, ηρωνικά. Τα ΟΑ λοιπόν όταν τα προφέρω, εκεί γεννάται ένας φθόγκος, συνοδίτης, τα ουγά. Από τα ουγά, σε γρήγορο λόγο, λέμε τα αυγά, με αντιμετάθεση. Και από τα αυγά, το πληθυντικό, λέμε το αυγό, τα αυγό. Δηλαδή, το β' καθώς και το γ' στη λέξη έχουν προέλθει από φωνητική εξέλιξη, αυτή που είπα. Τα ουά, τα ουά, τα αυγά, και μετά από εκεί, από τα αυγά, το αυγό. Για να γράψω μια λέξη με α ή ε, πρέπει να είναι ήδη αρχαία και έτσι να γράφεται. Δηλαδή θα πούμε η αυγή. Ναι. Γιατί θα το γράψουμε το με α? Το καταβγάζει, ας πούμε. Ναι, διότι προέρχεται από την αρχαία και είναι με δίφθονγκο. Θα πούμε αυτός, θα πούμε αυλή. Ό,τι έχει δίφθονγκο στην αρχαία μας γλώσσα, το γράφουμε με α ή ε. Στο αυγό από το ο, πού να βρεθεί ε, πού να βρεθεί αυτός ο φθόγκος για να το γράψω. Επομένως, αν θέλουμε να γράψουμε σωστά τη λέξη, θα τη γράψουμε με β', όσο κι αν αυτό ξενίζει. Ναι, ξενίζει λίγο πρέπει να σου. Ένα παράλληλο φαινόμενο είναι με τη λέξη αυτή, ναι, που βέβαια πάλι γράφεται με φ και όχι με α ή ε, γιατί και το αυτή, τα οτία, πάλι ωμέγα. Από αυτό προείτε, το ωμέγα μας κάνει τη δουλειά. Ναι, δεν είχε το ύψιλον αυτό, διότι δεν έχει γίνει από το ους, έχει γίνει από τα ότα, τα οτία κλπ. Αυτά διδάσκει η επιστήμη της γλωσσολογίας και αν θέλουμε σωστά να γράφουμε τις λέξεις με βάση την ιστορική τους προέλευση, πρέπει να εφαρμόζουμε αυτούς τους κανόνες. Δεν είναι δα και πάρα πολύ. Ξέρετε, καμιά 250 λέξεις είναι αυτές που έχουν ένα πρόβλημα, να, δυσκολία στη γραφή. Και κυρίως για τις γενιές που έχουν γαλουχηθεί, έχουν εκπαιδευτεί από το σχολείο, όπως είπατε, η σχολική, ναι, γραμματική μέχρι πρεότινος έγραφε το αυγό με ύψιλον, είναι λίγο δύσκολο και για τις παλαιότερες γενιές και να κάτι γράψουν ακόμη. Το αυγό με β'. Και κάτι ακόμη, μια και το λέτε. Δεν είναι θέμα δημοτικής και καθαρότητας. Ναι, όχι. Δεν είναι δηλαδή ότι στη δημοτική γράφεται με β'. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει σχέση με το πώς δημιουργήθηκε, προήλθε αυτή η λέξη. Ναι. Να πάμε στην Κύπρο τώρα, αφού λύσατε την απορία της Στέλλας, και να πάμε στην Ειρήνη, η οποία η Ειρήνη αναρωτιέται γιατί λέμε φέρνω, ενώ στα σύνθετα χρησιμοποιούμε τον άλλο τύπο, το φέρω. Διαφέρω, αναφέρω, συμφέρω. Για να ακούσουμε. Χαίρετε κύριε καθηγητά, είμαι η Ειρήνη και πηγαίνω στην τρίτη ηλικίου και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί λέμε φέρνω, ενώ σαν σύντσιτα λέμε διαφέρω, συμφέρει, αναφέρω, χωρίς νη. Τι ωραία ερώτηση. Πράγματι. Λοιπόν, η Ειρήνη κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Δηλαδή, ενώ στην γλώσσα τα ρήματα έχουν μία τάση
ιδίως όταν έχουν δυσκολία. Κοιτάξτε το ρήμα φέρω. Το ρήμα φέρω στο παρελθόν είναι έφερα. Το έφερα τι είναι, έφερα πολλές φορές ή έφερα μια φορά. Αυτό στην γλώσσα την ελληνική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Έτσι λοιπόν το έφερνα από το έφερα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και δημιουργείται ένας τύπος φέρω φέρνω στην γλώσσα που είναι πολύ χρήσιμος. Ναι, αλλά η γλώσσα δεν έγινε τώρα η ελληνική. Το φέρω με την αρχική του μορφή έχει δώσει, έχει δημιουργήσει με την ευκολία που δημιουργούνται σύνθετα στην ελληνική με προθέσεις που μάλιστα τις λέμε προρηματικά γιατί πηγαίνουν μπροστά από το ρήμα. Με προρηματικά λοιπόν έχει δημιουργήσει πολλές λέξεις. Παίρνουμε το φέρω, γίνεται διαφέρω, συμφέρει, επιφέρω, αναφέρω. Έτσι είναι με τις διάφορες προθέσεις. Άρα διατηρείται στη γλώσσα μας ο λόγιος σύνθετος τύπος, ενώ ο απλός τύπος άλλαξε. Ναι. Είμαι στην σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους, στο βιβλίο σας, από το Κέντρο Λεξικολογίας, όπου αναφέρεται στην μορφολογία του ρήματος, στον μη μεταπλεσμό, στο λήμα μη μεταπλεσμό των σύνθετων ρημάτων. Μιλώντας λοιπόν για αυτά τα σύνθετα ρήματα τα οποία δεν μεταπλάσσονται όταν συντίθεται, έχετε παράδειγμα εκτός από το φέρο, φυσικά το δεικνύω. Είναι ένα άλλο παράδειγμα, έτσι. Γίνεται δείχνω. Την περίπτωση, δηλαδή. Ναι, όταν συντίθενται τα ρήματα, κρατούν την αρχαία τους μορφή, το αρχαίο τους ρούχο. Όπως είναι. Όπως είναι, για παράδειγμα, από το δείχνω, το αποδεικνύω, το υποδεικνύω, το επιδεικνύω. Έχετε το παράδειγμα του λίο επίσης, που είναι λίνο βεβαίως, αλλά είναι αναλίο, καταλίο, διαλίο, απολίο. Το τάσω, τάζω, αλλά κατατάσω, συντάσω, εντάσω, υποτάσω. Ανάπτω, ανάβω, συνάπτω, εξάπτω, προσάπτω, πάρα πολλά. Τι θέλω να δείξω το στέλνω, με αυτά. Το στέλνω επίσης. Και ευχαριστώ που τα επισημάνατε και τα... Είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Τα έχω συμπεριλάβει στη γραμματική μου. Γιατί περιγράφω την πραγματικότητα τη γλωσσική. Και θέλω και να εξηγήσω τα πράγματα. Ναι, το φέρω έγινε φέρνω, το λύω λύνω. Αλλά τα σύνθετά του διατήρησαν την αρχική τους μορφή. Να η παρουσία της λόγιας γλώσσας στη σημερινή μας επικοινωνία. Όλα δικά μας, και τα λόγια και τα δημόδη και η αλλαγή, ο μεταπλασμός και ο μη μεταπλασμός που είναι αυτά που διαβάσατε. Αυτό πρέπει να το διδάσκουμε και να έχουμε μία ελευθερία στην σύλληψη και την περιγραφή και την διδασκαλία της γλώσσας. Σας έχουμε εδώ και τα βιβλία σας φυσικά να μας το υπενθυμίζετε. Να πάμε σε μία λέξη ενδιαφέρουσα, να δούμε την ετυμολογία της τώρα, αφού λύσατε την απορία και της Ειρήνης. Να δούμε την αίθουσα. Την αίθουσα και τον εθέρα. Να μας δώσετε την ετυμολογία, το έτοιμον, κύριε καθηγητά. Ναι, και ήδη λέτε, μιλάτε για ένα ζεύγος, ναι, αίθουσα ναι. Και εθέρα, που σημαίνει ότι και τα δύο συνδέονται. Πράγματι, έχουμε μία ρίζα, τη ρίζα εθ, η οποία σημαίνει καίο. Αυτή η ρίζα, λοιπόν, παλιά αρχική, ινδοευρωπαϊκή ρίζα, έδωσε αφενός μεν το λατινικό έστας, που σημαίνει το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και πέρασε στα γαλλικά το ετέ. Το γαλλικό είναι από το έστας και το έστας είναι από αυτή τη ρίζα το εθ. Έδωσε όμως και ένα ρήμα, το ρήμα έθο, αλφαγιώτα, που σημαίνει καίο, λάμπο. Από το ρήμα έθο η μετοχή είναι ο έθον, η αίθουσα, το έθον. Η αίθουσα στο α, λοιπόν, ήταν στην αρχαιότητα η στοά, δηλαδή το κομμάτι της εισόδου, όπου άναβαν φωτιά και έλαμπε. Έτσι η αίθουσα, που τη λέμε σήμερα για έναν μεγάλο χώρο κλειστό, έχει σχέση με το φως, με το λάμπο και με το καίο. Και ο εθύρ είναι επίσης από το έθο και
έχει μία σημασία η οποία ποικίλει. Δηλαδή αρχικά είναι το ανώτερο στρώμα πάνω από την ατμόσφαιρα, μετά έρχεται στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και είναι ένα από τα πέντε στοιχεία. Γη, ίδωρ, πύρα, ήρ και εθήρ. Και τώρα όταν λέμε εθέρας είναι αυτό το αντισηπτικό, ναι, και μάλιστα πέρασε και στις άλλες γλώσσες, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, είναι αυτή η λέξη. Άρα όταν ξεκινάει μία λέξη και είναι στην αρχική της μορφή, μπορεί να πάρει έναν δρόμο, όπως είναι στα λατινικά, γαλλικά κλπ, ή να πάρει έναν άλλο δρόμο, όπως είναι η αίθουσα και ο εθέρας. Να πώς συνδέονται τα πράγματα όταν τα παρακολουθούμε στο ξεκίνημά τους, στην αλήθεια τους, στην ετυμολογία. Το έθριο, κύριε καθηγητά, έχει σχέση, το έθριον. Βέβαια. Έχει σχέση το έθριον. Είναι πάλι στη λογική αυτό που βρίσκεται σε ένα χώρο που λάμπει, υπό μία έννοια, φαντάζομαι. Πολύ ωραία που το λέτε, γιατί το ξέχασα, δεν το ανέφερα. Το έθριο είναι ο χώρος, ο φωτεινός. Ναι. Είναι κατεξοχήν μέσα σε αυτή την Εμείς χρησιμοποιούμε έννοια. Την αίθουσα ως έναν χώρο κλειστό και το έθριο ως έναν χώρο εξωτερικό. Και έχουμε και την ύπαιθρο, βέβαια, και το υπαίθριος, βέβαια, το υπαίθριος. Όλα αυτά πάνε σε αυτή τη ρίζα. Ναι, ναι, και βέβαια. Ευχαριστώ ωραία που, το θυμηθήκατε. Είδατε, είναι ωραία αυτή η ανταλλαγή. Να πάμε τώρα στις οικογένειες των ελληνικών λέξεων. Να δούμε τη λέξη φως. Πόσες λέξεις, κύριε καθηγητά, παράγονται από τη λέξη φως, πρέπει να είναι 100, πάρα πολλές. 173, εκεί που Μάλιστα, έχω τα στατιστικά. 173. Φως, γιατί περισσότερο φως, φως είπε περισσότερο και ο Γκέτε. Φως. Πρέπει να ρίξουμε φως Έτσι. Στην λέξη φως. Το φως, καταρχήν, είναι μια πολύ παλιά λέξη και το λέω ως θέμα αρχής αυτό για να δούμε τι προκύπτει από Βεβαίως. Αυτό. Φάος και με δίγαμα και συνέρεση φως. Από το φως το φωτίζω, λάμπω, αλλά και κάτι ακόμη. Η ρίζα από την οποία ξεκινάει ένα φα δίνει και την έννοια του λέγω. Για κοιτάξτε δύο διαφορετικές έννοιες, η έννοια του φωτίζω και του λάμπω και η έννοια του λέγω. Μήπως το λέγω είναι ένα φως που βγαίνει από μέσα μας ή λέγοντας φωτίζουμε πλευρές της πραγματικότητας. Αυτά είναι υποθέσεις, δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, όμως έχουν σχέση με τη ρίζα από την οποία προέρχεται το φάος φως από τη μια, το φημί, φαμί από την άλλη. Μάλιστα. Η φήμη. Και η φήμη, όλα από εκεί, βεβαίως. Να δούμε σύνθετα, κύριε σύνθετα, καθηγητά. Υπάρχουν στο βιβλίο σας ως αστερισμοί. Βέβαια. Είναι ο φωστήρας και το φωτίζω και η φωτιά και ο φωτεινός. Και όταν πάμε στο φωτό ως πρώτο συνθετικό, θα έχουμε το φωταγωγός και το φωταέριο και την φωταψία και το φωτοαντίγραφο και τη φωτοβολίδα και το φωτοβολταϊκός και τη φωτογένεια και το φωτογράφος και το φωτοδότης. Κοιτάξτε, ένας τεράστιος υπάρχει αριθμός. Υπάρχει και στις άλλες στο φωτό ως πρώτο συνθετικό. Βέβαια, βέβαια. Και με PH το σωστό είναι η γραφή του, το γράφουν και με F βέβαια. Το πήρανε από τα ελληνικά. Είναι από τα ελληνικά αυτό. Η λέξη φως πέρασε και αρκετές από τις λέξεις που είπα είναι ελληνογενείς, δηλαδή πλάστηκαν από τους ξένους με ελληνικό υλικό και μετά τις παίρνουμε και εμείς. Και λέμε αεριόφος και ηλιόφος και ημίφος και σεληνόφος, έτσι. Και μισόφωτο και ξέφωτο και πολύφωτο. Κοιτάξτε πόσες λέξεις και πάντοτε θα λέω από αυτή την εκπομπή ότι όταν τα διδάσκεις αυτά πρέπει ο δάσκαλος να ανοίγει βιβλία που υπάρχουν, να έχει ετοιμαστεί, να κάνει και τον αστερισμό και να δείχνει στα παιδιά ότι το φως δίνει όλα αυτά τα στοιχεία και δεν είναι μόνο του. Έχει όλα αυτά. Σε προσκυνώ γλώσσα. Μικρή διακοπή
και σύντομα επαναφορά. Σε προσκυνώ γλώσσα, επαναφορά με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, είναι της πάσης γνωστών ότι τα παιδιά πλέον οφείλουν να μαθαίνουν όχι μόνο μία, αλλά ενδεχομένως και δεύτερη και τρίτη ξένη γλώσσα. Είναι μια πρόκληση η πολυγλωσσία και προσφυώς σημειώνεται στο βιβλίο σας «Η γλώσσα μας», 180 κείμενα για τη γλώσσα από το Κέντρο Λεξικολογίας, το εξής. Δεν υπάρχει πιο άμεσος, πιο ουσιαστικός και πιο σύντομος δρόμος να γνωρίσεις έναν λαό από το να μάθεις τη γλώσσα του. Διότι η γλώσσα κάθε λαού είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει, συλλαμβάνει, ταξινομεί και δηλώνει τον κόσμο. Κάθε εθνική γλώσσα είναι και άλλη ταξινομία του κόσμου. Ναι, αυτή είναι η άποψή μου, η θέση μου για τις γλώσσες, για τις εθνικές γλώσσες. Και είναι και το επιχείρημά μου γιατί πρέπει να μαθαίνουμε όχι μία αλλά περισσότερες γλώσσες. Το λέω αυτό γιατί το να περιοριστείς μόνο σε μία ξένη γλώσσα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για τη μητρική, ναι, μιλάμε για τις άλλες γλώσσες, τότε εάν περιορίζεται όλος ο κόσμος μόνο σε μία γλώσσα, είναι η αγγλική. Θα μπορούσε να είναι η γαλλική, θα μπορούσε να είναι η γερμανική, η κινέζικη, οτιδήποτε. Τότε στενεύει ο ορίζοντας. Γιατί το λέω και στο απόσπασμα που διαβάσατε, ότι κάθε γλώσσα είναι μια άλλη ταξινομία του κόσμου, μια άλλη θέαση του κόσμου. Γιατί λοιπόν να δω εγώ ο Έλληνας τον κόσμο μόνο από τον τρόπο που η αγγλική γλώσσα βλέπει ταξινομεί τον κόσμο και να μην έχω μία δυνατότητα, αν το επιλέξω, να το δω μέσα από τη γαλλική γλώσσα, μέσα από τη γερμανική, μέσα από την ισπανική γλώσσα. Μια γλώσσα με τεράστια χρήση και τεράστια καλλιέργεια λόγω των λογοτεχνών, βέβαια, Θερβάντες, που έχουν γράψει. Όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, ο Δάντης, ο Γκέτε. Βέβαια. Αυτή η καλλιέργεια λοιπόν που έχουν οι ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά όχι μόνον. Ρουσό, τι να θυμηθούμε τώρα. Τσέχοφ και από την άλλη πλευρά. Όλοι. Βέβαια. Η ρωσική γλώσσα κατ' εξοχήν. Τολστόι, η κινέζικη γλώσσα, μια γλώσσα με τεράστια καλλιέργεια. Η ινδική γλώσσα, βέβαια, με τεράστια καλλιέργεια. Οι Βέδες, υπάρχουν όλα αυτά. Όλα αυτά. Άρα, το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω με βάση την επισήμανσή σας και την ερώτησή σας για το τι μαθαίνουμε όταν μαθαίνουμε ξένες γλώσσες είναι ναι στην πολυμορφία την γλωσσική. Όχι περιορισμός μόνο σε μία ξένη γλώσσα. Ξέρετε, κινδυνεύσαμε κάποια στιγμή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία, την επίσημη, να είναι μόνον η αγγλική και η γαλλική. Για φανταστείτε να πηγαίνει ο Έλληνας εκπρόσωπος, οποιασδήποτε τάξεως επαγγελματικής, και να είναι υποχρεωμένος να μιλάει στην ξένη γλώσσα. Θα μιλήσει στη δική του γλώσσα, γιατί αν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση λαών με τα χαρακτηριστικά τους, με τον πολιτισμό τους. Αυτή είναι και η ιδιομορφία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η βασική ιδιομορφία. Αυτή είναι η ιδιομορφία, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι δηλαδή εδώ έχουμε μία συνάντηση και συνεργασία εθνών, έτσι, με τον πολιτισμό τους και κατεξοχήν χαρακτηριστικό ενός πολιτισμού είναι η γλώσσα του. Και η οικονομία, βέβαια, αλλά εμείς είμαστε στον τομέα, βέβαια, μας τώρα. Και άλλα, και η ιστορία του και τα πάντα. Αλλά η γλώσσα είναι το πιο έντονο χαρακτηριστικό για έναν πολιτισμό, για έναν λαό, και το λέω και στο βιβλίο μου, ότι είναι και ο πιο σύντομος και ασφαλής δρόμος για να καταλάβεις έναν λαό.
Γιατί ο λαός υπάρχει μέσα από τη γλώσσα του. Ο τρόπος που μπορείς να καταλάβεις έναν λαό είναι κυρίως μαθαίνοντας περισσότερο ή λιγότερο, πολύ ή καλά, τη γλώσσα. Η λογοτεχνία βοηθάει πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Θυμούμαι ότι το επισημαίνατε αυτό στα μαθήματά σας. Η λογοτεχνία βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που λέω για την γλωσσική πολυμορφία έχει σχέση με ό,τι ονομάζω οικολογία της γλώσσας. Βέβαια. Το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, φυσικά, ότι όπως υπάρχει η ποικιλία στις μορφές ύπαρξης, έτσι υπάρχει και μία ποικιλία γλωσσών. Και κάθε φορά που προσπαθήσαμε να έχουμε μία τεχνητή γλώσσα, εις βάρος της πολυμορφίας και της οικολογίας της γλώσσας, και πλάσαμε την Εσπεράντο ή την Βολαπίκ, υπάρχουν διάφορες τεχνητές γλώσσες, καμία δεν επικράτησε. Γιατί? Γιατί κάθε λαός έχει πρώτα και πάνω απ' όλα τη μητρική του γλώσσα. Δεν μπορεί να απομάθει τη μητρική του γλώσσα και να μάθει μία ξένη. Γι' αυτό και όταν λέμε καμιά φορά ότι μπορεί να φτάσουμε να μιλάμε όλοι αγγλικά, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ένας λαός, όσο υπάρχει ως λαός, ως έθνος, ως πολιτισμός, υπάρχει με τη γλώσσα του. Το ότι μπορεί να επηρεαστεί η γλώσσα του και να έχει είναι πολλές ξένες λέξεις, είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον, και λόγω της λογοτεχνίας, του διαδικτύου. Αυτό είναι πολύ πιθανόν, αλλά δεν χάνει τη γλώσσα του. Η γλώσσα συνυπάρχει με κάθε λαό, γι' αυτό αν θέλουμε να μιλάμε για γλώσσες πρέπει να είμαστε υπερασπιστές της γλωσσικής πολυμορφίας. Και ένα τελευταίο, οι μικρές γλώσσες, τι θα πει μικρή γλώσσα, λιγότερο ομιλούμενες. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες γλώσσες, υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Οι λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, όπως είναι η ελληνική και όχι μόνον, ο τρόπος που μπορούν να υπάρξουν, να εμφανιστούν, να γίνουν γνωστές, είναι η μετάφραση και η διερμηνία. Δηλαδή, φανταστείτε στην κοινότητα να μην είχες την δυνατότητα διερμηνίας και μετάφρασης. Αλλά έχεις και μια λογοτεχνία, έχεις και μια επιστήμη, έχεις όλα αυτά. Πώς θα σε γνωρίσει ο ξένος? Θα μάθει οπωσδήποτε ελληνικά? Μακάρι. Για να σε γνωρίσει πρέπει να υπάρχουν μεταφράσεις έργων της γλώσσας μας. Έτσι, και αυτό θα έπρεπε να είναι μια πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να υπάρχουν μεταφράσεις σημαντικών έργων, διότι έχουμε και διάφορες απόψεις για μεγάλα θέματα. Θέματα που έχουν εθνική σχέση... Εθνικής σημασίας. Βέβαια, εθνικής σημασίας. Αλλά είναι και η λογοτεχνία, είναι και η επιστήμη. Εκεί λοιπόν η μετάφραση σε άλλες γλώσσες σου βγάζει προς τα έξω όλη την δραστηριότητα ενός έθνους. Είναι η καλύτερη διπλωματία ενδεχομένως μερικές φορές. Είναι. Να πάμε στις ερωτήσεις των μαθητών. Ένα σύνηθες πρόβλημα, όχι μόνο από μαθητές, αλλά και από ενηλίκους, φαντάζομαι οι φίλες και οι φίλοι που μας παρακολουθούν συμφωνούν, είναι η ορθογραφία του Βάλιο. Βάλιο. Πότε γράφεται με δύο λάμδα, πότε με ένα. Για να ακούσουμε λοιπόν την απορία της Αφροδίτης. Γεια σας κύριε Παπινιώτη, είμαι η Αφροδίτη και πάω τρίτη λυκείου. Έχω μία απορία σχετικά με την ορθογραφία του ρήματος Βάλιο. Αναβάλλω, συμβάλλω, προβάλλω. Πότε γράφεται με ένα λάμδα και πότε με δύο? Αφροδίτη, θα σου δώσω έναν πολύ απλό κανόνα σε σένα και σε όλα τα παιδιά που μας ακούν. Στα μεγάλα παιδιά, κύριε καθηγητά. Και τα μεγάλα παιδιά και τους μαθητές, γιατί αυτή η εκπομπή έχει αυτή την επικοινωνία με τους μαθητές και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πράγματι. Άρα θα πω στην Αφροδίτη έναν απλό κανόνα. Γιατί με το βάλο γίνονται πολύ συχνά λάθη, είτε με το απλό βάλο, αλλά κυρίως με τα σύνθετα. Λέμε θα αναβάλει το μάθημα, την συγκέντρωση. Θα την αναβάλει, τι σημαίνει, μια φορά. Μια φορά ένα λάμδα. Κάθε εβδομάδα θα αναβάλει τα μαθήματα. Πολλές φορές δύο λάμδα. Άρα για το βάλο και όσα είναι παρεμφερή, το αγγέλο κλπ, θα θυμόμαστε μια φορά ένα λάμδα, πολλές φορές επανάληψη,
2 λάμδα. Είναι Αφροδίτη, πολύ απλός ο κανόνας. Σε παρακαλώ, πες το και στα άλλα παιδιά και όσοι μας ακούν μπορούν να το θυμούνται για να ξεπεράσουν μια δυσκολία που όταν παρακολουθώ τηλεόραση, ειδήσεις και γράφουν από κάτω διάφορα θέματα, μονίμως γίνεται αυτό το λάθος και μου κάνει εντύπωση. Σπανίως βλέπεις γραμμένη τη λέξη καταρχάς με ένα λάμδα. Συμβαίνει αυτό με το θα, το να, τα μόρια αυτά. Τα 2 λάμδα δηλαδή. Κυρίως το λάθος είναι με αυτά. Δηλαδή στο μέλλοντα θα υποβάλω πολλές φορές ή θα υποβάλω μια φορά. Να υποβάλω πολλές φορές ή να υποβάλω μια φορά. Με το να, το θα και το ας. Στον ενεστώτα. Μάλιστα. Επειδή ο ενεστώτας έχει μια διάρκεια και μια επανάληψη ως χρόνος, αυτό είναι ο ενεστώτας, το γράφουμε πάντοτε με 2 λάμδα. Υποβάλλω αίτηση, θα το γράψουμε με 2 λάμδα, διότι ο ενεστώτας προϋποθέτει ότι έχει διάρκεια και έχει επανάληψη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μας το διευκρινίσατε. Χάρη στην ερώτηση της Αφροδίτης. Να πάμε στην Κύπρο τώρα και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος βέβαια αναφέρεται στην κυπριακή διάλεκτο και αναρωτιέται γιατί στην κυπριακή μιλάνε, λένε κόβκο αντί κόβω και χορεύκο αντί χορεύω. Χαίρετε κύριε Παπαδινιώτη. Είμαι ο Κωνσταντίνος και πάω στην πρώτη γυμνασίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί στην κυπριακή λέμε κόβκο και όχι κόβω και γιατί λέμε χορεύκο και όχι χορεύω. Ο Κωνσταντίνος μας δίνει ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό της κυπριακής διαλέκτου. Στην Κύπρο δεν λέμε κόβω, στην διάλεκτο, λέμε κόβκο. Το κόβκο αυτό ή χορεύω, χορεύκο. Έχει γίνει από πολύ παλιά το κόβω, αναπτύχθηκε ένα γάμα στο κόβω και έγινε κόβγο. Μάλιστα. Αυτό ήδη στις Ασίζες που είναι του 14ου αιώνα είναι κανόνες δικαίου. Δηλαδή σε παλαιά κυπριακά. Το κόβγο, επειδή είχαμε 2 σύμφωνα όμοια διαρκή, με ανομοίωση το δεύτερο έγινε κάπα. Αντί να έχουμε κόβγο, έγινε κόβκο. Αντί να είναι χορεύγο, που το β και το γ και τα 2 είναι διαρκή σύμφωνα, έγινε ανομοίωση του δευτέρου και έτσι λέμε χορεύκο. Αυτό μη μας κάνει εντύπωση, γιατί έχει συμβεί στην κοινή ελληνική. Θυμηθείτε ότι το κτίζω, ένα παράδειγμα, επειδή το κάπα και το τάφ ήταν και τα 2 κλειστά σύμφωνα, με ανομοίωση το πρώτο έγινε διαρκές σύμφωνο, το χ. Και έτσι αντί να λέμε κτίζω, λέμε χτίζω. Μπορούμε να πούμε και τα 2 βέβαια. Μπορούμε να πούμε και τα 2, αλλά εξηγώ τι έγινε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι λάθος δηλαδή δημοτική. Να πούμε κτίζω αντί χτίζω. Όχι. Στο πτωχός γίνεται πάλι το πιταφ φτωχός, φτωχός και είναι αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο, αλλά θα πούμε πτώχευση είναι πιο λόγια και το πτωχός. Η γλώσσα που έχει... Το πτωχευτικό ας πούμε, ναι, δίκαιο. Ακόμη θέλω να πω και... ότι δεν είναι λάθος. Έτσι, ακόμη και στο κτίζω που γίνεται χτίζω, μιλάμε για κτίσματα. Βέβαια. Άρα έχουμε 2 μορφές. Το κτίζω και το χτίζω, πτωχός και φτωχός. Να περάσουμε σε μία απαιτητική λέξη, κύριε καθηγητά, που είναι ο ρέκτης. Μία λέξη που τη χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε κάποιον που είναι πολύ δραστήριος, που είναι φιλοπράγμων. Λοιπόν, ο ρέκτης είναι από ένα ρήμα αρχαίο, το ρέζο, που σημαίνει δρό, πράτο, και αυτό το ρέζο έχει σχέση με τη ρίζα βέργ, δηλαδή το έργο, το έργο. Κάνω έργο, πράττω. Από εκεί είναι το εργάζομαι, έτσι, από το έργο. Το έργο λοιπόν με αντιμετάθεση έδωσε το ρέγ, το οποίο έδωσε το ρέγγιο, ρέζο, από που το ρέκτης. Ο δραστήριος λοιπόν που κάνει πολλά πράγματα και δεν στέκεται, δεν ολιγορεί. Δεν είναι φυγόπονος. Δεν είναι φυγόπονος, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Να πούμε 2 παραδείγματα.
από το λεξικό σας, λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων της νέας ελληνικής, 4.000 δύσκολες λέξεις, γυμναστική του μυαλού, φίλες και φίλοι. Κατεξοχήν το ρέκτης είναι μια τέτοια λέξη. Βέβαια. Υπήρξε ρέκτης, μεταρρυθμιστής και καινοτόμος της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτά τα παραδείγματα, κυρία Φλέσσα, το έχουμε ξαναπεί, είναι πραγματικά παραδείγματα από σώμα κειμένων που χρησιμοποιώ, δηλαδή δεν τα επινοώ, είναι η πράξη, η γλωσσική. Ναι. Το νοσοκομείο αυτό στελεχώνεται από άξιους και ρέκτες επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν πολλές θυσίες για να το κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο. Κατεξοχήν ρέκτες, λόγω της πανδημίας, ήταν οι επιστήμονες, οι οποίοι από το πρωί ως το βράδυ έπρεπε να συσκέπτονται για να αντιμετωπίσουν τα θέματα. Ρέκτες, πραγματικοί, όπως και το νοσηλευτικό προσωπικό και όλοι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Ρέκτες. Πράγματι, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, κατά μία έννοια, διψώθηκαν πάρα πολύ στη συνείδηση του ελληνικού λαού εξαιτίας της πανδημίας. Στην περίπτωση αυτή, χάρη στην πανδημία, κατάφεραν να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαν πριν. Και να ευχηθούμε, κύριε καθηγητά, να συμβεί αυτό και με τους δασκάλους, με τους εκπαιδευτικούς. Τα αντιδάνεια. Να περάσουμε στα αντιδάνεια. Μπαρούτι. Τι είναι τα αντιδάνεια και να μας πείτε το μπαρούτι, πόθεν το μπαρούτι. Λέξεις ελληνικές. Ναι. Τις πήραν οι ξένοι, τις δανείστηκαν και μετά τις αντιδανιστήκαμε εμείς. Τις ξαναπήραμε ως δάνειο δικό μας, που όμως δεν είναι δάνειο στην πραγματικότητα, είναι αντιδάνειο, γιατί είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, η λέξη ήταν πυρίτης, πυρίτης λίθος, το πήραν οι Άραβες και το είπαν μπαρούντ, το πήραν οι Τούρκοι, το είπαν μπαρούτ, και το πήραμε κι εμείς και το είπαμε μπαρούτι, με αυτή τη μορφή. Η σημασία όμως παρέμεινε να είναι η πυρίτιδα, η πυρίτης. Και μια και είπα για την πυρίτιδα, υπάρχει και η πυρίτης της πυρίτιδος, γιατί ήταν η πυρίτης κόνης, δηλαδή η πυρίτης σκόνη. Και το χρησιμοποιήσαμε αυτό μάλιστα για να αποδώσουμε το γαλλικό πούντρ, που το λέτε η πούδρα, αλλά η σκόνη δηλαδή, αλλά εκτός από την πούδρα ήταν και η μπαρούτι ή το μπαρούτι και τα δύο λέγονται, επειδή λέμε η δύναμή της και λέμε και η μπαρούτι. Άρα έχει δύο γέννη. Έχει δύο λέμε γέννη. Λέμε η μπαρούτι και το μπαρούτι. Και το μπαρούτι, δεν όλα λάθος. Από το πυρίτης, δηλαδή αντιδάνεια. Να περάσουμε λοιπόν μετά το αντιδάνειο σε μία ελληνογενή λέξη, που είναι η λέξη μορφήνη, κύριε καθηγητά, να θυμίσουμε. Τι είναι η ελληνογενής λέξη, ας το λέμε πάντοτε. Υπάρχουν και πίνακες στα λεξικά σας, το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας και το ετυμολογικό με τις ελληνογενείς λέξεις, οι οποίες είναι. Τις έχω συγκεντρώσει, βέβαια, γιατί είναι ένας τεράστιος αριθμός. Πράγματι. Και γιατί δείχνει πώς οι ξένοι πλάσουν λέξεις από τα ελληνικά και μετά τις παίρνουμε κι εμείς. Που εμείς θεωρούμε ότι είναι δικές μας ούτως ή άλλως. Έτσι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουμε την προέλευση της λέξης. Ακούω το μορφήνι, ακούω, ξέρω το μορφή, κάπου το ελληνικό μορφέ πρέπει να είναι. Ναι. Λοιπόν, από πού έχει γίνει η μορφήνι? Έχει γίνει από το μορφέου στο λατινικό, που είναι η λέξη για το ελληνικό μορφεύς. Ποιος ήταν ο μορφεύς? Ήταν ο θεός του ύπνου. Γιατί ελέγχθη μορφεύς? Γιατί στον ύπνο παίρνουν τα όνειρά μας διάφορες μορφές. Από τις μορφές λοιπόν ο Μορφεύς, ο Μορφέας, και ο Μορφέας δίνει το μορφήνι με την κατάληξη ίνι, που βέβαια είναι και να φέρει ύπνο υπνοτικό, αλλά έρχεται και γίνεται αναλγητικό, ηρεμιστικό, και τελικά γίνεται μία μορφή ναρκωτικού. Ανάγεται στη λέξη μορφή διά του μορφέως. Ας δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, πώς αποδίδεται μία ξένη λέξη στα ελληνικά, όπως η λέξη αβοκάτος.
Εδώ, κυρία Φλέσσα, πρέπει να θυμηθούμε ένα κίνημα που έγινε στην περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Βέβαια. Από τους λογίους με επικεφαλής τον Αδαμάντιο Κοραή και όχι μόνον. Τι να κάνουν, να πάρουν τις λέξεις με τις οποίες είχε γεμίσει η ελληνική γλώσσα, που ήταν ή βενετσιάνικες ή ιταλικές ή τουρκικές, και να τις δηλώσουν με ελληνικές λέξεις. Έτσι, εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι το αβοκάτος. Mm-hmm. Αβοκάτος είναι ο δικηγόρος. Προφανώς από το vox vocis, το λατινικό έχει που είναι φωνή, μάλλον. Έχει σχέση με το vox vocis. Είναι από ένα ρήμα ad voco, που σημαίνει καλό κάποιον να με βοηθήσει. Και έρχεται ο advocatus, συνήγορος, που έχεις καλέσει, για να σε υπερασπίσει, είναι ο συνήγορος. Έτσι είπαμε για το αβοκάτος τη λέξη δικηγόρος. Η λέξη δικηγόρος δεν είναι νέα λέξη, υπήρχε. Mm. Και μάλιστα, ας το πούμε και αυτό, στο Λίντελ Σκοτ, στο μεγάλο λεξικό της αρχαίας ελληνικής, που είναι ελληνικά-αγγλικά, είναι σε τονισμό δικήγορος. Μάλιστα. Δηλαδή, η αρχική μορφή της λέξης φαίνεται ότι ήταν δικήγορος. Και αυτό δεν μας ξενίζει, γιατί λέμε κατήγορος, συνήγορος, παρήγορος. Είναι από το αγορά, που αγορεύω, στη σύνθεση μας κάνει το αλφα που ήταν, το κάνει μακρό α, δηλαδή ήτα. Από το αγορά είναι και το αγορεύω, ναι. Η σιγορία, όλα αυτά. Όλα αυτά. Άρα, τι η συμβαίνει... Βεβαίως. Και τι συμβαίνει στη γλώσσα. Ξεκίνησε η λέξη ως δικήγορος, αλλά επειδή λέγαμε δημηγόρος, αυτός που μιλάει δημόσια, είπαμε και δικηγόρος. Και πέρασε η λέξη να είναι δικηγόρος, να τονίζεται δηλαδή στην παραλίγουσα και όχι στην προ-παραλίγουσα, όπως το συνήγορος και το κατήγορος και το παρήγορος. Να λοιπόν η περιπέτεια μιας λέξης, μια ωραία περιπέτεια. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ εκ μέρους όλων για άλλη μια διαφωτιστική συζήτηση. Για μια ακόμη φορά μιλήσαμε για θέματα που νομίζω ότι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους τηλεθεατές να σκεφτούν, να συζητήσουν, να αναζητήσουν, και αυτός ο προβληματισμός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Είναι, όπως το λέτε, συνήγοροι όλες και όλοι της ελληνικής γλώσσας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σε προσκυνώ γλώσσα.